Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε αυτή την τραγική υπόθεση που έχει να κάνει με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν δυστυχώς και δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο και αρνητικό, αν θέλετε, ζήτημα. Μιλάω για τις καταγγελίες, για τις μηνύσεις δηλαδή, για τον συγκεκριμένο γυναικολόγο, τον τρόπο συμπεριφοράς του. Είχαμε νέα καταγγελία σήμερα, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας με πραγματικά ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αν θυμάμαι καλά είναι το 12ο θύμα του γυναικολόγου που καταγγέλνει αυτά τα φρικτά τα οποία βίωσε. Και συνεχίζεται έτσι αυτό το θέμα, διότι έχουμε καθημερινά νέες καταγγελίες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά τα οποία καταγράφονται στις μαρτυρίες των γυναικών και σε αυτά τα οποία δηλώνουν δηλαδή και αυτά τα οποία διαβάζει κανείς μέσα από τις μηνύσεις. Έχουν υποστεί μια απίστευτη ψυχική οδύνη πέρα από τη σωματική. Και από την άλλη, το έχω ξαναπεί, δηλαδή, είναι και αυτή η τραγωδία την οποία βιώνει μια οικογένεια, η οικογένεια του γυναικολόγου, από αυτή την απερίσκεπτη, δηλαδή δεν θέλω πώς να τη χαρακτηρίσω, διότι πάντα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, δράση του ανθρώπου. Δηλαδή, δεν χωράει ανθρώπινος νους αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Δεν έχουν λογική, δηλαδή, και πραγματικά δημιουργεί μια πολύ αρνητική εικόνα στον τόπο. Διότι υπάρχει το εξής φαινόμενο, το έχουμε ξαναπεί, όσο καιρό είναι υπό αίρεση αυτή η τελεσεδίκηση μιας απόφασης, αυτό το οποίο ουσιαστικά καθορίζεται για να υπάρχει μία εικόνα, είναι το επίπεδο καταγωγής των εμπλεκομένων προσώπων. Και γι' αυτό ακούμε για τον δολοφόνο της Ρόδου, ακούμε για τον γυναικολόγο της Ρόδου, ακούμε για τον ψυχτικό, για τον δημοσιογράφο της Ρόδου και άλλα πολλά δηλαδή, και δημιουργείται μια πολύ αρνητική εικόνα από αυτά τα οποία ουσιαστικά διαβάζει και ανατριχιάζει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, αλλάζω εντελώς θέμα. Πάμε λίγο στα εργατικά, δηλαδή ως, αν θέλετε, συνέχεια αυτό το οποίο υπόθηκαν νωρίτερα από τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο για τους εργαζομένους. Να πάμε στο κομμάτι των συνταξιούχων, όπου περιμένουμε και εξελίξεις και από το Υπουργείο, περιμένουμε και τα αναδρομικά, να ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου ο εργατολόγος, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος. Οι λόγοι είναι δύο. Καταρχήν, έχουμε ιδρύσει το Σωματείο των Συνταξιούχων Ρόδου, οι Ενεργοί Πολίτες Ρόδου. Ως εκ τούτου ήρθα εδώ να κάνω μια ενημέρωση στους συνταξιούχους που ήδη έχουν καταθέσει αγωγές και επίσης να έρθω σε επαφή με συνταξιούχους οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αγωγές τώρα την τελευταία στιγμή. Γιατί μετά από τη δήλωση του κυρίου Βρούτση, του Υπουργού Εργασίας, ότι μόλις κατατεθούν τα χρήματα του 11μηνου των αναδρομικών, πλέον το δικαίωμά τους αποσβαίνεται, όχι μόνο με βάση τη δήλωση, αλλά και με βάση τον νόμο που περιέγραψε. Η προθεσμία με την καταβολή των συντάξεων τώρα στις 21 του Οκτώβρη, χάνουν και το δικαίωμα να διεκδικήσουν οτιδήποτε άλλο από εδώ και πέρα. Υπάρχει κινητικότητα από όλη την Ελλάδα, οι συνταξιούχοι είναι μάχημοι. Παρόλο το ότι πέρασε και μια τελευταία τροπολογία η οποία λέει ότι ακόμα και οι αγωγές που κατατίθενται από 8 Οκτώβρη και μετά είναι άκυρες, παρόλα αυτά το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο έχει κρίνει ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι αντισυνταγματικός. Το ίδιο θεωρούμε και εμείς. Οι συνταξιούχοι δεν κάπτονται το ηθικό τους και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το σύνολο των οφειλωμένων. Έχουν κατατεθεί πάρα πολλές αγωγές, γι' αυτό και έγινε και η πιλωτική δίκη που έκανε ο Υπουργός στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε γύρω στα 4,5 δις να δοθούν, διέταξε να δοθούν στους συνταξιούχους. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση δίνει 1,4 μόνο για τις κύριες συντάξεις. Εκ τούτου είναι πολλά τα λεφτά τα οποία έχουν οι συνταξιούχοι να διεκδικήσουν ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον τομέα της υγείας. Πάμε ουσιαστικά σε αυτά τα οποία συνθέτουν τον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, διότι από σήμερα έχουμε νέα αυστηρότερα μέτρα σε αυτούς που βρίσκονται στην κλίμακα 3, δηλαδή σε όλη τη χώρα. Έχει να κάνει με τη λειτουργία δομών, δηλαδή, είτε αν θέλετε και χώρων εστίασης κτλ. Αυστηρότερα τα πράγματα, διότι τα κρούσματα συνεχίζουν και είναι δυσανάλογα με τον αριθμό των νεκρών στην χώρα, άρα κάτι ουσιαστικά υποκρύπτεται ή κάτι ακόμη δεν έχει δει πραγματικά το φως δημοσιότητας, αλλά βλέπω κάποια στοιχεία, 295 κρούσματα, 7 ακόμη νεκροί, 48 συνδέονται με γνωστές σειροές, 40 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας και 91 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό το οποίο συνεχίζει να αντιμετωπίζει η χώρα με τον κορονοϊό.
Και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε μία τοποθέτηση η οποία έγινε από τον επικεφαλής, τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος μπορεί εσωτερικά να μην έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά έχει διατελέσει και υπουργός οικονομίας σε μία δύσκολη περίοδο και πολύ συχνά ζητάται η άποψή του από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση των κορονοϊών, δηλαδή, της Ευρώπης, όλων των χωρών. Πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε από τον Γιάννη Βαρουφάκη μιλώντας στο BBC. And Yanis, sitting where you are in Athens, what's your take? Well, let me first answer Carl's question about what governments can actually do. The main task is a proper test and trace regime system. Unfortunately, Boris Johnson and our Prime Minister here during the lockdown made the far-fetched promises about, you know, world-beating, superlative testing and tracing systems, and they did not deliver. And that eroded trust in our governments at a time when lives depend on the maintenance of that trust. It's not just a question of money. Greece is broke. Our governments, as you know, are hugely indebted, and they could not put the amount of money into the testing regime that the United Kingdom government did. But the shambles in the United Kingdom with the testing regime proves that it's not just a question of penny pinching, it's a question of where you spend the money. And this obsession with subcontracting to, you know, private medical mega firms, the testing system, which has the, you know, it's called an NHS testing and tracing system, but it's not, does not involve the NHS. All the expertise of the NHS is not part and parcel. Λέω, αυτά ήταν μια τοποθέτηση από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα πάμε σε μια είδηση η οποία είναι θετική για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τένις και για τον ΡΟΑ. Βλέπω κάποια χρήματα να έρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, για να κατασκευάσουμε ένα νέο γήπεδο στο Κορακόνερο, στο αθλητικό κέντρο δηλαδή του ΡΟΑ, τένις. Και βλέπω εξυγχρονισμό των δύο γηπέδων που ουσιαστικά τη διαχείριση την έχει ο ΡΟΑ. Αναφέρομαι στο κεντρικό παραλιακό μέτωπο της Ρόδου, στο Έλλη δηλαδή. Αυτά τα δύο γήπεδα θα εξυγχρονιστούν. Βλέπω παρεμβάσεις. Είναι ικανοποιητικό το ποσό δηλαδή. 142.000 ευρώ και στην δυνατότητα εξυγχρονισμού των γηπέδων, αλλά και στην φωταγώγηση δηλαδή, με δύο ιστούς από ό,τι βλέπω κτλ. Είναι μια καλή και θετική εξέλιξη. Άλλωστε το τένις στην Ρόδο πηγαίνει αρκετά καλά, και μια που λέμε για τένις, πάμε να φύγουμε από το τένις, να πάμε σε κάτι εξαιρετικό ενδιαφέρον που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο πάντα είχε μια διαχρονική, αν θέλετε, έτσι, κληρονομιά και παρουσία ιστορικά εδώ στη Ρόδο. Άλλωστε θυμίζω ότι πριν ακόμη γίνει το ράλι του Μόντε Κάρλο, είχαμε το σιρκουί στην πόλη της Ρόδου, δεκαετίες δηλαδή 50, 60 κτλ. Υπάρχει μια παράδοση με το αυτοκίνητο. Να δούμε κάποια αποσπάσματα από τους αγώνες δεξιοτεχνίας που έγιναν την περασμένη Κυριακή στον χώρο του Κορακόνερου. Έχει ενδιαφέρον. Στο κέντρο Γαλιπάτηρα γίνεται ο αγώνας δεξιοτεχνίας που έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό, και όπως βλέπετε οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ καλές και ο καιρός μας έχει βοηθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ΔΟΠΑΤ, τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΤ, τον κύριο Γολιάδη, που ανταποκρίθηκε, και όσους συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Για το μέλλον θα δείξει, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Τάσο Αρνά. Πριν να κλείσουμε, να σας πω ότι έρχεται στην Βουλή το θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα της μισθοδοσίας των αρχαιοφυλάκων. 134 στον αριθμό και στην ΚΟ και στην Κάλινο και στην Κάπαθο και στην Αστυπαλιά και βεβαίως και στην Ρόδο. Παραμένουν απλήρωτοι από την 1η Ιουλίου. Έγινε η σχετική ερώτηση στην Βουλή, στην αρμόδια Υπουργού Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία έρχεται στη Ρόδο, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτά τα ζητήματα, είτε στα νησιά δηλαδή, είναι σε εκκρεμότητα. Στην ερώτηση που τέθηκε από τον κύριο Σαντορινιό, ελπίζουμε να έχουμε απάντηση, αλλά πριν την απάντηση, να έχουμε την καταβολή των δεδουλευμένων στους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.